Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Θάσου, τον κύριο Ελευθέριο Κυριακίδη, να συνομιλήσουμε για το νησί της Θάσου και την επισκεψιμότητα που έχει. Καλησπέρα κύριε Κυριακίδη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Κύριε Κυριακίδη, πώς είναι αυτή τη στιγμή η επισκεψιμότητα στο νησί της Θάσου, με το άνοιγμα των συνόρων έχετε Βαλκάνιους τουρίστες? Βαλκάνιους τουρίστες έχουμε από τις ημέρες του Πάσχα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι οι ρυθμοί ακόμη δεν είναι εντατικοί. Είναι σε ένα έτσι αργό, θα λέγαμε, επίπεδο. Προσδοκούμε ότι από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και μετά να μιλάμε για μια κανονική καλοκαιρινή περίοδο, αν όλα τα πράγματα φυσικά εξελιχθούν όπως τα θέλουμε σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού. Έχουν γίνει κρατήσεις από Βαλκάνιους τουρίστες, καθώς θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν ιδιαίτερα το νησί της Θάσου? Υπάρχουν κρατήσεις και από Βαλκάνιους τουρίστες, Ρουμάνους, Σέρβους και Βούλγαρους κυρίως, αλλά φυσικά και από Δυτικοευρωπαίους. Έχουμε ήδη Γερμανούς τουρίστες στο νησί μας, έχουμε Πολωνούς, έχουμε μία καθυστέρηση στον ερχομό των Βρετανών λόγω της δικής τους απόφασης, της απόφασης της Βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με την επιστροφή και την επιβολή της δεκαήμερης καραντίνας. Έχουμε όμως κρατήσεις και από τους Βρετανούς. Γενικότερα θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, συγκριτικά τουλάχιστον με πέρυσι, γιατί επαναλαμβάνω συνεχώς ότι δεν μπαίνω στον πειρασμό να κάνω συγκρίσεις με άλλες χρονιές, παρά μόνο με το 2020. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, εάν φυσικά δεν έχουμε κάποια δραματική εξέλιξη σχετικά με την πανδημία. Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Κυριακίδη. Πώς ήταν πέρυσι τα πράγματα για τους επαγγελματίες της Θάσου, με κλειστά τα σύνορα, υπήρξε εσωτερικός τουρισμός και ήταν αρκετός για να στηριχτεί το νησί? Πέρυσι, ενώ ξεκινήσαμε περί τις 15 Ιουνίου και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε η πανδημία, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν από τους πρώτους προορισμούς που είχε και ξενοδοχείο καραντίνας και σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Ωστόσο, το κλείσιμο της Νυμφαίας, του συνοριακού σταθμού της Νυμφαίας, ήταν νομίζω περισσότερο από καταστροφικό. Υπήρξε μια απότομη διακοπή της εισρωής των ξένων τουριστών, δηλαδή γύρω στις 27 Ιουλίου. Μετά, εντάξει, μέσα στον Αύγουστο είχαμε την προσέλευση των Ελλήνων ταξιδιωτών τουριστών, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ήταν καθόλου αρκετό ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική χρονιά. Ήταν μια καταστροφική χρονιά. Τα υγειονομικά δεδομένα πώς είναι αυτή τη στιγμή στο νησί και πώς πάνε και οι εμβολιασμοί στην περιοχή σας? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ήδη την τελευταία εβδομάδα είχαμε μόνο ένα κρούσμα. Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι το ρευστό που μπορεί να αλλάξει είτε προς το καλύτερο, να πάμε στο μηδέν είτε και προς το χειρότερο. Αυτό που έχει σημασία και είναι το σημαντικότερο από όλα είναι ότι το νησί μας η Θάσος είναι ανάμεσα στα νησιά πρωταθλητές στον εμβολιασμό και αυτό ενισχύει και την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Μπορούμε να πούμε επισήμως ότι έχουμε ένα ποσοστό περί της τάξης του 55% που έχει κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση ή έχει εμβολιαστεί με τον Τζόνσον και γύρω στο 45% που έχει κάνει είτε τον Τζόνσον είτε την δεύτερη δόση του Pfizer. Έχουμε δύο εμβολιαστικές γραμμές, μία με το εμβόλιο της Τζόνσον και μία με τις Pfizer. Ως περιφερειακή ενότητα, στο σύνολο όχι απλά της δικής μας περιφέρειας, αλλά γενικότερα της Βορείου Ελλάδας, είμαστε πρώτοι σε ποσοστά εμβολιασμού σε σύγκριση με όλες τις περιφερειακές ενότητες. Κύριε Κυριακίδη, εσείς ως Δήμος προχωρήσατε σε έργα για την αναβάθμιση και προσέλκυση των τουριστών. Έχουν να γίνει πράγματα στο νησί? Εντάξει, εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τον κόσμο. Έχουμε ανανεώσει το στόλο των απορριμματοφόρων, καθότι η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι ένα βασικό στοιχείο της εικόνας μιας τουριστικής περιοχής. Βέβαια, από εκεί και μετά και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να προσέχει, ώστε να διατηρείται αυτή η εικόνα το καλύτερο δυνατόν. Από εκεί και μετά έχουμε κάνει καθαρισμούς μέσα στο δασικό οδικό δίκτυο. Θα έλεγα ότι και σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Βέβαια, απευχόμαστε την οποιαδήποτε εξέλιξη κάποιας πυρκαγιάς, κάποιο τέτοιο φαινομένο, γιατί πολλές φορές, όσο και καλά και αν είσαι προετοιμασμένος, είναι τέτοια η εξέλιξή του που δυστυχώς φτάνουμε σε δραματικά αποτελέσματα. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις σε πάρκα, παιδικές χαρές, παραλίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το μηχάνημα που καθαρίζει τις ακτές.
Καθαρίσαμε σχεδόν το σύνολο των ακτών όπου πηγαίνουν οι τουρίστες για να κάνουν το μπάνιο τους. Οι επιχειρηματίες και αυτοί με τη σειρά τους καθαρίζουν τον χώρο ευθύνης τους, τους δικούς τους χώρους. Θα έλεγα ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε. Άλλωστε έχουμε ήδη υποδεχθεί, αλλά τους περισσότερους πλέον τουρίστες από αύριο και μετά, από σήμερα και μετά. Έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες για την προώθηση του νησιού και την προσέλκυση τουριστών όσον αφορά το διαφημιστικό κομμάτι. Βέβαια, έχουμε αναθέσει εταιρεία την προβολή του νησιού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα social media, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Και έχουμε κάνει και αντίστοιχες φυσικά συνεργασίες με μεγάλες εφημερίδες, με μεγάλα κανάλια, αλλά και με περιφερειακά κανάλια, κανάλια του εξωτερικού, όπου υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για την εικόνα της Θάσου, ειδικά από την Ρουμανία και από την Μεγάλη Βρετανία. Η Θάσος είναι ένα νησί γνωστό στους περισσότερους. Χαιρόμαστε βέβαια όταν όμως ενδιαφέρονται κάποιοι για μας, όπως και εσείς φυσικά, και σας ευχαριστώ για ακόμη μία φορά. Είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, να υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον και μία τέτοια καλή προσέγγιση. Εμείς θεωρώ ως κανάλι ότι θα έρθουμε ίσως να κάνουμε και κάποιο σποτ το οποίο να αναδεικνύει τον νησί Θάσου. Είμαστε και εμείς κοντά στην περιφέρεια, περιφερειακό κανάλι άλλωστε είμαστε. Σας περιμένω και ήδη έχω μιλήσει, γνωρίζετε, με συνεργάτες σας. Από τη Δευτέρα θα τα πούμε ώστε να συντονιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριακίδη. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Σήμερα 16 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία από σωματεία του νομού Ροδόπης, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο και διαμηνύοντας ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή. Με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από το 8ωρο», σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι με στόχο να διαμαρτυρηθούν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν η πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Κοινωνικής Διοίκησης Αλεξάνδρα Αλεξανδράτου, η γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών του Νομού Ροδόπης Κλειό Χρυσοχοίδου, ο γραμματέας της ΑΔΕΔΗ Ροδόπης Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, οι τρεις ιεράρχες Στέφανος Μακρυγιάννης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΟΗ Κομωτινής Μαρία Μητανίδου και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομωτινής Αλέξανδρος Πανός. Ατομικών συμβάσεων εργασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη αντιμεταρρύθμιση του νομοσχεδίου που καταργεί την εμβληματικότερη κατάκτηση των εργαζομένων 135 χρόνια μετά το Σικάγο και 101 χρόνια μετά από την καθιέρωση του 8ωρου. Πρόκειται ουσιαστικά για την κατάργηση του δημοκρατικού διαλόγου στα συνδικάτα. Ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία τους δεν έχουν όρια, αφού από τη μια ζητούν το 51% για την απαρτία των γενικών συνελεύσεων για απεργία και από την άλλη νομιμοποιούν τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών στην εκπαίδευση που είχαν συμμετοχή 5%. Καταργούν τον εμβληματικότερο και φιλελευθερικότερο λόγο στην χώρα μας για τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα το 1264-82. Στο δημόσιο ουσιαστικά απαγορεύουν την απεργία, που για πρώτη φορά πέρα από το προσωπικό ασφαλείας καθιερώνουν και το προσωπικό ελάχιστο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εργοδοσίας ετοιμάζουν με το νέο νομοσχέδιο το μη σε βάρος της εργαζόμενης πλειοψηφίας και υπέρ της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το νομοσχέδιο εντείνει την εκμετάλλευση με ουσιαστική αύξηση του απλήρωτου χρόνου εργασίας με την κατάργηση του 8ωρου και την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων με επιπλέον 2 ώρες καθημερινά χωρίς αμοιβή. Καλούν δηλαδή τον εργαζόμενο να υποκύψει σε ένα εκβιασμό, να συνενέσει εθελοντικά εντός εισαγωγικών στην αποστέρηση και του ελάχιστου ελεύθερου χρόνου που του είχε απομείνει για ξεκούραση, μόρφωση και οικογενειακές υποχρεώσεις, να μεταβληθεί σε ζωντανό εξάρτημα της επιχείρησης. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί το όνειρο των κεφαλαιοκρατών και για τυπική κατάργηση της υλοποιητικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων και αντικατάστασή τους από την ατομική διαπραγμάτευση.
καταργεί επί της ουσίας την έννοια του διαχωρισμού του χρόνου εργασίας από τον ελεύθερο χρόνο κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου, που καλείται πλέον να βρίσκεται ανα πάσα στιγμή στη διάθεση του εργοδότη για περισσότερη εργασία. Δηλαδή, αναγκάζει τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη να πουλά συνεχώς φτηνά την εργατική του δύναμη όποτε το αποφασίσει το αφεντικό του. Μίληση για τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα. Το 8ωρο είναι κατάκτηση ενός αιώνα τώρα. Έχει χυθεί αίμα γι' αυτό. Και για το 8ωρο και για το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και για τις άδειες και για όλα αυτά. Αυτά μας τα παίρνουν λίγα πίσω. Τώρα αυτό το νομοσχέδιο είναι η ταφόπλακα όλων των κατακτήσεων. Όλων αυτών των χρόνων, των 100 και πλέον χρόνων αγώνων. Είναι στο χέρι το δικό μας αυτό το νομοσχέδιο, ακόμα και αν ψηφιστεί στη Βουλή, να μην εφαρμοστεί την πράξη. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συναντιόμαστε σήμερα σε αυτόν εδώ τον τόπο όχι για να καταθέσουμε και να ανταλλάξουμε θέσεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να λάβουμε θέσεις μάχης απέναντι σε αυτόν τον αρμαγεδόν που εξαπόλυσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον κόσμο της εργασίας. Σήμερα βρισκόμαστε όλοι ενωμένοι, ανεξαρτήτου πολιτικής, συνδικαλιστικής, κοινωνικής και ταξικής προέλευσης, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε αυτόν τον νεοφιλελεύθερο ολετήρα. Πέφτει βαριά η ευθύνη στις πλάτες όλων μας, ανεξαρτήτου προέλευσης. Έχουμε ευθύνη, τόσο συνδικαλιστική, όσο πολιτική, τόσο κοινωνική, αλλά κυρίως ιστορική, απέναντι σε χιλιάδες αγωνιστές που χύσαν αρκετό αίμα για να απολαύσουν. Η κυριαρχία είναι των εργατών, όχι στο ωράριο των πολυεθνικών. Η κυριαρχία είναι των εργατών, όχι στο ωράριο των πολυεθνικών. Πρόεδρος δεν είναι η σύγχρονη σλαβιά, καμία θυσία για τα αφεντικά. Σε απεργιακούς ρυθμούς θα βρίσκεται η χώρα σήμερα λόγω της γενικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕΕ. Αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο. Για τον λόγο αυτό, φιλοξενούμε απόψε τον γραμματέα της ΑΔΔΗ Ροδόπης, τον κύριο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Κινίζου. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ποια εργασιακά δικαιώματα θίγονται από αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό είναι συνέχεια των μέτρων αυτών που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς απελευθέρωση και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και ουσιαστικά κατάργηση όλων των συλλογικών δικαιωμάτων για κινητοποίησεις και αγωνιστικές διεκδικήσεις. Είναι ουσιαστικά ένα πισωγύρισμα πολλές δεκαετίες πίσω και οδηγούμαστε έτσι σε μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε ένα μεσαίωνα της εργασιακής σχέσης. Ποια σημεία του νομοσχεδίου είναι αυτά τα οποία δημιουργούν αντιδράσεις σας? Είναι το θέμα του ωραρίου ή εμπεριέχει και άλλα το νομοσχέδιο που σας θίγουν? Ναι, το ένα είναι το ωράριο, αλλά επίσης ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει το δικαίωμα στην απεργία και ουσιαστικά στο δημόσιο μπαίνει μια διάταξη όπου είναι σχεδόν απαγορευτικό να γίνονται απεργίες. Δηλαδή αναιρούν τον νόμο, το πιο δημοκρατικό νόμο μέχρι στιγμής που έχει γίνει στο συνδικαλιστικό κίνημα που είναι 1264-82 και ουσιαστικά όλα αυτά η ανέρεση των εργασιακών δικαιωμάτων εκτός από τον ιδιωτικό τομέα έχει απήχηση και στο δημόσιο τομέα.
Νομίζω ότι για πρώτη φορά είδαμε σε μια κινητοποίηση κοινή και τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Θίγει τα δικαιώματα και των δημοσίων υπαλλήλων, λοιπόν, και των, όσο και των ιδιωτών. Ναι, να θυμίσω ότι και την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα κινητοποίηση. Και εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ενιαίας αγωνιστικής δράσης των εργαζομένων είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, γιατί από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει και από την αρχή της κρίσης, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, αυτό που κάνουν είναι ότι ξεκινάνε την κατάργηση κάποιων δικαιωμάτων είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από το δημόσιο τομέα, μειώνουν τους μισθούς είτε στο δυτικό είτε στο δημόσιο τομέα και μετά το εφαρμόζουν αντίστοιχα και στον άλλο τομέα. Οπότε αυτή η λογική οδηγεί σε μια, όπως έχω ξαναπεί, κινεζοποίηση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, όπου αντί να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας, επιλέγει να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, τα εργασιακά δικαιώματα και να καταστήσει δηλαδή όμηρους τους εργαζομένους είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο τομέα. Να θυμίσω επίσης ότι η Κομισιόν είπε ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα και φορολογικά να μειωθεί, συγγνώμη, το αφορολόγητο, έτσι ώστε να αυξηθούν οι φόροι. Είπε ότι θα πρέπει να μειωθεί και άλλο ο δημόσιος τομέας, γιατί έχει φτάσει στα επίπεδα πρώτης κρίσης, που ξέρουμε δηλαδή πού πάει το πράγμα. Δηλαδή φαίνεται ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια με την... Με το κατέβασμα του επίπεδου του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους μας πλέον. Όχι πλέον, αλλά και χρόνια. Θα δούμε μια συνέχεια στις κινητοποιήσεις. Θα υπάρξει κάποιος άλλος τρόπος αντίδρασης. Τι προτίθεται να κάνει η ΑΔΔΗ? Κοιτάξτε, οι κινητοποιήσεις είναι σε συνάρτηση με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Και δυστυχώς, επειδή από ό,τι φαίνεται οι πολιτικές της κυβέρνησης εξακολουθούν να είναι προς την ακραία νεφιλελευθερωποίηση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνουμε άπραγοι και προσπαθούμε ουσιαστικά να ευαισθητοποιήσουμε και όλους τους πολίτες οι οποίοι μπορεί να μην αντιδρούν προς το παρόν, και συναδέλφους προς το παρόν, είτε λόγω του κόστους των απεργιών είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά θεωρούμε ότι θα αντιληφθούν όλοι ότι αυτά τα μέτρα πλέον οδηγούν συνολικά τη χώρα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι αποδεκτή από κανένα μας. Να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει 500.000 νέοι άνθρωποι με αυξημένα προσόντα μεταπτυχιακά, διδακτορικά, έτοιμο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ουσιαστικά το εκμεταλλεύεται η ανεπτυγμένη Δύση, η οποία επενδύει βέβαια στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, και εμάς μας έχουν για να πάμε προς την κατεύθυνση της Τουρκίας ή της Κίνας. Λοιπόν, αυτή η λογική θεωρώ ότι δεν έχει καμία βάση και θα πρέπει να αλλάξουν άρδινοι πολιτικές ώστε να πάμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Και προς εκείνη την κατεύθυνση εμείς παλεύουμε, έτσι ώστε να έχουμε μια χώρα ευημερίας όπου οι εργαζόμενοι έχουν εργασιακά δικαιώματα, όπου υπάρχει κοινωνική ειρήνη και υπάρχει σεβασμός στο να μπορέσει ο καθένας πολίτης να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στην ενότητα φορολογητέο αποτέλεσμα προσθέθηκαν οι κωδικοί κωδικός 087 φορολογητέα κέρδη της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του νόμου 4172 κάθετος 2013. Κωδικός 091 κέρδος που φορολογείται παράγραφος 1 άρθρου 46 του νόμου 4172 κάθετος 2013 και αφορά εισοδήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του νόμου 4172 κάθετος 2013. Στην ενότητα υπάγεστε προσθέθηκε ο κωδικός 686 υπάγεστε στις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του νόμου 4172 κάθετος 2013. Οι δύο νέοι κωδικοί αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην ενότητα εκάθαρση φόρου τροποποιήθηκε ένας από τους συντελεστές για το φόρο που αναλογεί από 13% σε 10%, ο οποίος αφορά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1305 κάθετος 2013. Προσθέθηκαν οι εξής νέοι κωδικοί. Κωδικός 089, φόρος που αναλογεί στο εισόδημα της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του νόμου 4172 του 2013. Κωδικός 092, φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172 κάθετος 2013 για εισόδημα της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του νόμου 4172 κάθετος 2013. Και οι κωδικοί αυτοί αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προσθέθηκε ο κωδικός 582 απαλλαγή καταβολής φόρου νόμου 4608 κάθετος 2019 λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων. Ο κωδικός 582 απαλλαγή καταβολής φόρου του νόμου 4608 κάθετος 2019 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος. Το νομικό πρόσωπο που κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου πρέπει να συμπληρώσει και τους τρεις νέους κωδικούς 583, 584, 585. Προσθέθηκε ο κωδικός 619, φόρος αλλοδαπής και τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 600. Συνεπώς, ο φόρος αλλοδαπής θα καταχωρείται σε διαφορετικούς κωδικούς αναλόγως με την ύπαρξη ΣΑΔ. Η χώρα, το εισόδημα, ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, καθώς και ο φόρος που αναλογεί για το δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα. Καταχωρούνται στους υποπίνακες 8α και 8β του νέου πίνακα 8, στις σελίδες 7 και 8 του νέου εντύπου. Στον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης και συγκεκριμένους κωδικούς που αναφέρονται στην περίπτωση, σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημίας προστίθονται. Έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες. Ο κωδικός 480. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, απαλλαγή υπόρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Για την εφαρμογή του άρθρου 48α, δείτε τη σχετική εγκύκλιο 2057 κάθετος 2021. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις αυτές, το νομικό πρόσωπο θα συμπληρώνει υποχρεωτικά και το νέο πίνακα 7 στη σελίδα 7 του εντύπου. Προσθέθηκαν οι εξής κωδικοί για τα αφορολόγητα ποσά που δόθηκαν το 2020. Σημειώστε ότι αρκετά από αυτά αφορούν σε αποζημιώσεις, επιχωρήσεις, ενισχύσεις που δόθηκαν το 2020 ή που θα δοθούν και θα οριστικοποιηθούν εντός του 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19. Κωδικός 481. Μη επιστρεπταίο ποσό της επιστρεπταίας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορονοϊού COVID-19. Κωδικός 482. Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού. Κωδικός 483. Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα Ιαννός. Κωδικός 484. Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες του νόμου 4722 κάθετος 2020. Κωδικός 485. Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων. Κωδικός 486. Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων. Κωδικός 487. Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών. Κωδικός 488. Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων
εργασιών στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του πτωχευτικού κώδικα, κωδικός του 389. Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα. Κωδικό στο 390. Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στις εταιρείες TEL, Τρανοσέ, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία του άρθρου 139. Κωδικό στο 391. Ωφέλεια από τη μη εισπράξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19. Κωδικό στο 392. Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών. Κωδικό στο 393. Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης ή λιανικό επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση Λευκές Περιοχές, σε συνέχεια της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση Λευκές Περιοχές, σε συνέχεια της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης 14.177/14/5/2021. Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας από τον Υπουργό Επικράτειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θεοδωρή Λιβανιό και τους Υφυπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γιωργαντάκη, Ανάπτυξη και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη. Με τη δράση Λευκές Περιοχές, 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρισκόταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν δωρεάν και για διάστημα 8 ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου του 2021 να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στη σελίδα white-areas.gov.gr χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, διατηρεί τη δυνατότητα εξυπηρέτηση από τα κατατόπους και πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται μόνο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ο ανδεκαψήφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του δικαιούχου. Την ευθύνη του Γενικού Συντονισμού της Δράσης έχει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ένα φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων του ΔΔΕ και της ΑΕΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων λειτουργεί Helpdesk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται μέσω email στο support.tv.coverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 5 στο τηλέφωνο 215-215-7840. Πλέον, δίχως γραφειοκρατία και άσκοπες μετακινήσεις, οι πολίτες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, καθώς και σε όσους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας μεταδίδονται από τον πάροχο της επιλογής τους. Στο πλαίσιο της δράσης, τόσο η πρόσβαση όσο και η εγγύηση για τον εξοπλισμό παρέχονται δωρεάν για ένα διάστημα 8 ετών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες η δυνατότητα πρόσβασης στην πολυφωνία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ενώ τηρούνται οι αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς η παροχή του τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω της δράσης δύναται να παρέχεται μέσω όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, δορυφορική, επίγεια, ευρωζωνική. Το συνολικό ύψος της δράσης αναμένεται να ανέλθει στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις λευκές περιοχές αναθεωρήθηκε ριζικά από τον νόμο 4.727/20 για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, απλοποιήθηκε σημαντικά η διαδικασία για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα. Παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 492 από 3.587 σε 4.079 συνολικά οι οικισμοί στους κατοίκους, των οποίων παρέχεται πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, με λήψη δημόσιας επιχορήγησης. Περαιτέρω αυξήθηκε η εγγύηση για το χορηγούμενο εξοπλισμό από τα 2 σε 8 έτη, ενώ τέθηκαν επίσης σαφείς προθεσμίες
διεκπαιρέωση των αιτήσεων των πολιτών από τους παρόχους, με δυνατότητα μετάπτωσης μιας αίτησης σε εναλλακτικό πάροχο, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των πολιτών σε κατάσταση αναμονής εξυπηρέτησης της αίτησής τους. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα διανυκτερεύοντα και εφημερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Με αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.